Μία κουβέντα μόνο για τα περιοριστικά μέτρα. Ακούστε, ακούστε. Σε 20 δευτερόλεπτα. Ξεκάθαρα. Ορισμένα πράγματα δεν υπακούν σε καμία υγειονομική λογική. Παράδειγμα. Ναι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αυτή η απαγόρευση κυκλοφορίας, βλέποντας την κυκλοφορία την πραγματική στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχει διαφορά. Και αυτή την εβδομάδα δεν έχει καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Είναι ο ίδιος ελάχιστος κόσμος, δεν πρόσφερε τίποτα. Ήτανε, μισό λεπτό, πέρα από περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ήταν και ένα προπαγανδιστικό λιγάκι θέμα ότι αν γίνει στραβή. Εσείς τα φταίτε. Θα φταίει ο λαός και όχι εμείς. Δεύτερον, γίνονται ορισμένα πράγματα κατανόητα. Το λέω με μια κουβέντα. Με ποια υγειονομική λογική, αν είναι δυνατόν, θέλουν να αδειάσουν τώρα τις φοιτητικές εστίες σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι αδιασπύρουν. Να στείλουν τα παιδιά στους γονείς τους για να τους χωρίσουν. Ενώ λένε να μην γίνονται μετακινήσεις πληθυσμού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδείξουμε και αύριο. Από τις πόλεις στα χωριά. Ας μας πει κάποιος με ποια λογική γίνεται αυτό.